Φίλες, φίλοι, χαίρετε. Μετά από αρκετό καιρό πάλι μαζί. Συγγνώμη για το εδώ πέρα για τον Άρθικα, αλλά έκανα ένα χειρουργείο. Χρειάστηκε να ράψουμε κάτι τένοντες στον ώμο. Από την καλοπέραση ήτανε, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Οι Αμερικάνοι λένε κρίση ίσον ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αυτή την κρίση θα την εκμεταλλευτώ εδώ μαζί σας για να σας δείξω διάφορα πράγματα που μου έχουν στείλει όλο αυτό το καιρό και δεν βρέβρισκα το χρόνο να κάνω τα βίντεο. Αλλά σήμερα θα σας δείξω αυτό το τηλέφωνο, το οποίο έχει ενσωματωμένη, παρακαλώ, θερμική κάμερα πάνω του. Είναι υψηλής αντοχής και έχει τεράστια μπαταρία και σοβαρές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που το κάνουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μου στείλαν λοιπόν τις προάλλες αυτό εδώ το τηλέφωνο, είναι της Ulefone και είναι το Armor 25 TAF Pro. Βγαίνει και σε πιο απλή έκδοση. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο θα έλεγα ότι έχει ό,τι χρειάζεται κάποιος να έχει πάνω του, δεν στερείται τίποτα. Έχει πάρα πολύ καλές κάμερες, έχει και Night Vision. Γενικώς είναι ένα τηλέφωνο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε έχουν όλα τα άλλα τηλέφωνα, το έχει αυτό σε ένα μαζί. Και η μπροστινή του κάμερα είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που το κάνει να διαφέρει, όπως είπα και πριν, είναι η κάμερα του, η θερμική κάμερα. Βλέπετε εδώ την άνοιξα, κάνει τόσο χρόνο να ανοίξει. Φορτώνει η μπαρούλα κάτω. Και αυτή είναι η θερμοκάμερα. Κάνε zoom και να το δούμε. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα πως δείχνει ακόμα και σε σημεία τη θερμοκρασία ακριβώς που υπάρχει. Εδώ λοιπόν για παράδειγμα έχουμε ένα ποτήρι ζεστό και ένα ποτήρι με κρύο νερό. Θα σας δείξω τι γράφει ακριβώς. Λοιπόν, να κάνουμε εγγραφή βίντεο. Βλέπετε εδώ πέρα πως δείχνει τα ποτήρια, το ζεστό και το κρύο. Φαίνεται? Ναι. Έτσι, μας δείχνει και θερμοκρασία στο συγκεκριμένο σημείο που ανάβει. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα μενού. Έτσι, μπορεί να μας δείχνει εδώ μέσα, να τα βγάλουμε αυτά εδώ όλα. Έχει και διάφορους τρόπους που μπορεί να μας κάνει την απεικόνηση. Γράφει. Βλέπετε λοιπόν. Το ζεστό με το κρύο νερό. Είναι το τηλέφωνο αυτό ειδικό για να μπορείτε να βρίσκετε κακές επαφές σε πίνακες ή και σε σημεία τα οποία τέλος πάντων δεν μπορείτε να δείτε και να πάτε να πλησιάσετε από κοντά. Αλλά μπορείτε επίσης να ανοιχνεύετε και φωτοβολταϊκά πάνελ τα οποία είναι καμένα και πρέπει να αλλαχτούν από τη θερμοκρασιακή τους απεικόνηση. Θα έλεγα ότι είναι ένα τηλέφωνο το οποίο στα λεφτά του γύρω στα 350 ευρώ κάνει το Pro και το απλό κάνει 330, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Είναι πάρα πολύ έτσι, έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα έλεγα ότι θα ήταν λόγος για να το πάρετε. Ένα από αυτά είναι η πάρα πολύ μεγάλη μπαταρία, είναι στα 6.500 mAh, πράγμα το οποίο από μόνο το αυτό το κάνει το τηλέφωνο αυτό μοναδικό, έτσι όταν οι συνηθισμένες μπαταρίες είναι στα 2.000 και 2.500 mAh. Φυσικά έχει και επεξεργαστές οι οποίοι είναι πολύ πιο οικονομικοί, δηλαδή θα έλεγα ότι όποιος το πάρει το τηλέφωνο τον προκαλώ να το τελειώσει σε μία μέρα μέσα, δεν γίνεται, δηλαδή και όλα να τα έχετε αναμένα. Το χειρότερο σενάριο είναι φτάνοντας στο σπίτι σας αργά το βράδυ, απλά να θέλει φόρτιση.
σε φυσιολογική χρήση κρατάει 3 και 4 μέρες. Έτσι, και θα έλεγα ότι ένα συνηθισμένος ρυθμός φόρτισης σε σχέση με αυτό που είδα εγώ είναι να φορτίζει κάθε δεύτερο βράδυ. Δηλαδή, αν βρεθείτε κάπου και φορτίζετε κάθε βράδυ και βρεθείτε κάπου και χρειαστεί να κοιμηθείτε, την επόμενη μέρα θα έχετε τηλέφωνο κανονικά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ατού για ένα τηλέφωνο, να μην κουβαλάτε δηλαδή στην ουσία μαζί σας ούτε power bank, αλλά ούτε και έξτρα θερμική κάμερα. Η θερμική κάμερα είναι κάτι το οποίο μπαίνει στα τηλέφωνα μέσα από το Type-C, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλο μειονέκτημα να χρειάζεται να την κουβαλάς μαζί. Βέβαια, στο επόμενο διάστημα θα δείξουμε και αποσπόμενη θερμική κάμερα, γιατί μου έχουν στείλει ήδη μία. Και θα ήθελα να πω ότι γενικώς το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει διάφορες λειτουργίες. Ένα από τα πράγματα που είδα και μου άρεσε ήταν το γεγονός ότι έχει ένα, τέλος πάντων, νέο συστηματάκι το οποίο ανιχνεύει ήχους πλημμύρας, φωτιάς, κλάμα μωρού και μπορεί, ας πούμε, και σου χτυπάει όταν το ρυθμίσεις εσύ, ξέρω εγώ, να σου χτυπάει στο κλάμα μωρού. Δηλαδή, όσο βαριά και αν κοιμάσαι, αυτό εντοπίζει στο χώρο το κλάμα του μωρού και έστω και από το διπλανό δωμάτιο, παρακαλώ. Και ξεκινάει να βαράει και σε ενημερώνει ότι κλαίει το μωρό. Το ίδιο και στη πλημμύρα, ας πούμε, αν φοβάσαι ή σε κάπου, ξέρω εγώ, που βρέχει και φοβάσαι μήπως ξεκινήσει το βράδυ να μπαίνουν νερά στο σπίτι, να μην τα καταλάβεις μόλις φτάσουν στο κρεβάτι σου. Με το που ακούει τα νερά να τρέχουν μέσα στο χώρο, αρχίζει και βαράει. Βέβαια, θα έλεγα ότι δεν είναι για καθημερινή χρήση να το έχετε πάντα αναμένο, γιατί θα έλεγα ότι βαράει συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για μια ειδική περίσταση όπως αυτές που σας είπα, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο παράλληλα. Έχει IP68 και IP69 διαβροχοποιήσεις. Αυτό το κάνουν υποβρύχιο μέχρι και τα 2 μέτρα. Έχει υπέρυθρες, εγώ του έχω βάλει τα air condition του σπιτιού και τα χειρίζομαι πλέον από εδώ. Έχει γρήγορη φόρτιση στα 30W και έχει και ασύρματη φόρτιση επίσης στα 33W αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά έχει ανθεκτικό τζάμι Gorilla, έτσι, νέας γενιάς. Έχει NFC και 120 GHz συχνότητα οθόνη. Πολύ μεγάλη οθόνη, έτσι. Βλέπεις κανονικά ταινιούλα εδώ πέρα, άμα γουστάρεις. Ο κατασκευαστής του λέει ότι αντέχει πτώσεις από 2 μέτρα. Εγώ, έτσι όπως το βλέπω, αντέχει από πολύ παραπάνω. Απλά προφανώς τα 2 μέτρα αυτοί σου εγγυώνται δεν θα σπάσει και δεν θα πάθει τίποτα. Αν και για ειδικές περιπτώσεις, και για μένα δηλαδή, ας πούμε, τώρα που ανεβαίνω στην κολόνα. Τώρα βέβαια δεν ανεβαίνω στην κολόνα, αλλά όταν θα πάω και θα ανέβω κολόνα, έχει κάποιες ειδικές θήκες οι οποίες είναι και για προστασία από πάρα πολύ μεγαλύτερο ύψος. Ίσως να την πάρω τότε αυτή τη θήκη. Έχει πάρα πολύ δυνατά ηχεία και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές θα το πρότεινα να τα αγοράσετε. Επίσης, ένα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει 64 MP Night Vision. Δηλαδή, η Night Vision που έχει είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ με μεγάλη ευκρίνεια. Και από βάρος και από όγκο θα έλεγα ότι για τηλέφωνο ενισχυμένο, έτσι, που είναι για εργασίας, είναι και ιδιαίτερα ελαφρύ και ιδιαίτερα λεπτό. Έτσι. Νομίζω ότι από αυτά που έχω δει το εργασίας είναι ιδιαίτερα λεπτό τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο έχει γύρω στα 350 ευρώ. Θα έχω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο link ώστε να μπείτε να το αγοράσετε αν θέλετε, και έχει και έκδοση με λίγο πιο φθηνή που δεν είναι το Pro νομίζω, και έχει γύρω στα 330 ευρώ και αυτό μπορείτε να το δείτε. Έτσι, έχει πάρα πολύ γρήγορα επεξεργαστή και μεγάλη μνήμη, αλλά παίρνει και κάρτα SD αν θέλετε, και δίκαρτο είναι. Αυτά λοιπόν από το τροχόσπιτο. Από εδώ λοιπόν θα εκπέμπουμε στο εξής. Θα μπορέσουμε βέβαια να βγούμε και έξω να δείξουμε κάποια συστηματάκια τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Συγκεκριμένα έχουμε βάλει σε ένα ξενοδοχείο 4x12 kW, 4 δωδεκάρδες δηλαδή τριφασικούς, ντέγε, και θα δείξουμε πώς λειτουργούν εκεί πέρα και πώς παράγουν σε αυτή τη σύνθεση που εμείς κάναμε και σε αυτή τη μελέτη.
καθώς και ετοιμάζουμε και δύο τριφασικά δεκάρια, όπως έχετε δει και στα short video που έχω ανεβάσει. Είναι βίντεο που σύντομα θα ανέβουνε. Δεν ξεχνάω και το all-in-one της DEGE που σας έχω υποσχεθεί, λόγω του ατυχήματος που είχα και γενικώς των απροόπτων που συνέβησαν. Πήγαμε λίγο πίσω, ζητώ συγγνώμη και ίσως και, τέλος πάντων, όχι μόνο από τα βίντεο, αλλά και από κάποιους οι οποίοι με περιμένατε λίγο πιο γρήγορα. Έτσι, είναι απρόοπτα, είναι αυτά, συμβαίνουν και μας καθυστερούν λιγάκι, αλλά από εδώ και πέρα θεωρώ ότι θα πάρω το αίμα μου πίσω, θα έχω αρκετό χρόνο πλέον για να μπορέσω να κάνω αυτά που και εσείς θέλετε αλλά και εγώ θέλω. Και μην ξεχνάτε στα σχόλια να μου γράψετε ό,τι βίντεο θέλετε από εδώ και πέρα να δείξουμε σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Θα έχουμε πιο πολύ χρόνο και πιο πολύ όρεξη για να δείξουμε ωραία πραγματάκια. Μου γράψατε και στο προηγούμενο βίντεο και σας ευχαριστώ, πάρα πολύ καλές ιδέες για το τι θα κάνουμε. Έτσι, από την επόμενη φορά που θα κάνουμε βίντεο μπορεί να έχουμε και κάθε μέρα, ίσως κάθε δεύτερη μέρα βίντεο το αργότερο. Από εδώ και πέρα έτσι θα δραστηριοποιηθούμε έντονα λοιπόν. Οπότε μην ακούτε τι λέει η κοπέλα στο τέλος του βίντεο. Κάντε εγγραφή κι εσείς, γιατί έρχονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια σας. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω. Τώρα εδώ μου τα έχει πειράξει η κόρη μου, τα έχει αλλάξει όλα και δεν ξέρω πού είναι η θερμοκάμερα. Όχι, να μην έρθεις. Απλά αυτό θα παίξει, να ξέρεις.